Τώρα το ίντερνετ τρέχει με φως. Κοίταξε πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις, πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Σίτα Fiber. Ίντερνετ σε πραγματικό χρόνο. Με τεχνολογία έτοιμη για το μέλλον. Ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και 1 gigabit per second download και 100 megabits upload σε τιμές που δεν έχεις ξαναδεί. Ήρθε η ώρα να ζήσεις την εποχή των οπτικών ινών στην Κύπρο. Σίτα Fiber. Δες πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Καλώς ορίσατε σήμερα στο Future Talks. Σήμερα θα μιλήσουμε για Augmented Reality ή επειδή έκαναμε challenge να το πω στα ελληνικά. Μειχτή πραγματικότητα όπου ψηφιακά στοιχεία έχουν διαδραστικότητα με τον πραγματικό κόσμο. Καταφέρατε. Εγώ δεν θα μπορούσα να πω τον πραγματικό κόσμο. Προσπάθουν το όλη νύχτα ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας τον Mike Haralambous, ο οποίος είναι ο founder της Thridium, μια εταιρεία πάνω σε immersive 3D και augmented reality. Είσαστε Βελιγράδι, Λονδίνο, Κολονία, τα γραφεία σας πλέον. Ξεκινήσετε από την Κύπρο και έχετε πελάτες όπως την Mercedes, την Disney, τη Rolex, τη Sainsbury's and so forth. Καλώς ορίσες, Mike μου. Τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σου. Λοιπόν, να πούμε ότι σε μια εποχή όπου το augmented reality πλέον κάνει boom, δηλαδή ήταν κάτι που ξεκίνησε από το 1968, εντός μου ξέρει πολλής κόσμος. Ούτε εγώ. Okay, που τον Ivan Sutherland, a researcher τότε, επήρεν του περίπου 40 χρόνια του AR και του VR να κάνει pick-up. Δηλαδή, το IT's χρησιμοποιούν το NASA, τα 90's εμφανίστηκαν πρώτη φορά στο NFL το 98 στην τηλεόραση και μετά ξεκίνησε να μεγαλώνει. Μέχρι το 2012 είχαμε το πρώτο Oculus Rift, το 2015 επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου πάνω σε AR, 16 ευκήγε το Pokemon Go και μετά έγιναν explode τούτη ουλή πορεία 40-50 χρόνων, έγινε explode για να φτάσουμε σε μια φάση που χρησιμοποιούνται σαν Instagram filters στο AR. Ακριβώς, αλλά το Pokemon Go ήταν actually το κωδικό σημείο που έδειξε στους marketeers και στους branding managers ότι oh my god, actually, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να το κάνω applicable σε οτιδήποτε είχα κάνει με το commercial strategy μιας εταιρείας. Ναι. Και εκείνο ήταν εκείνο που έκαμε τους πάντες in the branding world να σκεφτούν ότι υπάρχει ένα τεράστιο opportunity να αρχίσουν να επενδύουν και να μιλούν για augmented reality, mixed reality, 3D experience. Και να πούμε ότι το Pokemon Go ήταν κάτι που έκαμε παιχνίδι, αλλά είναι κάτι που έκαμε τρομερές αλλαγές στον κόσμο του augmented reality. Δηλαδή το ότι ο Pikachu, ας πούμε, πλέον δεν γίνεται έναν με το τραπέζι, αλλά άμα θωρεί έναν object μπορεί να τα αναγνωρίζει. Ήθελε πολλή τεχνολογία και πολλούς αλγόριθμους να το στήσουν να δουλεύει και έτσι και είναι κάτι που και η Apple τώρα με το νέο της το iPhone έβαλε LiDAR. Οπότε πάμε περίπου στον καιρό που ξεκίνησε το Pokemon Go και ξεκινάει η πρώτη σου εταιρεία, η Frenzy, ένα χρόνο πριν βασικά, το 2015. Πες μας πώς ξεκινά το ταξίδι σου. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε πάντα technological driven άτομα. Και εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Κυριάκος, όταν αρχίσαμε τη Frenzy, πάντα πιστεύκαμε ότι όλο το business world σιγά σιγά θα οδηγείται σε πιο digitalized τεχνολογίες, operations κτλ. Οπότε θεωρήσαμε και εμείς ότι εάν θέλουμε να μπούμε στο entrepreneurship world και θέλουμε να έχουμε έναν impact, τότε σίγουρα it's the best moment in time να αρχίσει να ασχολείσαι με technology. Ναι. Έτσι εννοείται είχαμε και background στις σπουδές με τεχνολογία, άρα ήταν πιο εύκολο για μας να μπούμε in the space. Τη Frenzy έκαναμε την σαν κάτι πολλά διαφορετικό από τούτο που είμαστε σήμερα. Ήταν ένα B2B software as a service platform που βοηθούσε agencies να δημιουργούν interactive banner ads, τις οποίες μπορούσαν να κάνουν gamified προσφορές, να βάλουν quizzes μέσα σε banners, και να τα κάνουν distribute μέσω διαφόρων ad servers, πάνω σε διάφορα websites, πάνω σε διάφορα placeholders, different publishers. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε και στις τηλεθεατές, μπαίνουν μέσα οι εταιρείες, εθιαλέσαν templates που ήταν ήδη available μέσω σελίδας για διαφημίσεις, δημιουργούσαν τα αμέσως και μετά διανέμαν τα σε άλλες πλατφόρμες. Ακριβώς. Okay. Και συλλέγαν όλες τις πληροφορίες, όλο το data με τα clicks, με το engagement και ούτω καθεξής. Ήταν πολλά καλή ιδέα και αρκετά πρωτοποριακή για την εποχή της, δηλαδή τον
τον καιρό που έκαμε launch τα interactive ads, ακόμα ήταν static τα banners, είχαν κάποια βίντεο μέσα. Ο κόσμος δεν μπορούσε ακόμα να έχει ένα interactive experience με τον banner. Ούλοι φοβούνται ότι αν το πατήσω τον banner, oh my god, να με πάρει να ανοίξω άλλα window, να χαθώ που είμαι, φοβούμαι. Και οπότε δεν προσπαθούμε να παίξουμε στο customer experience, στο user experience, ότι να τους κάνουμε σιγά σιγά να ξεφοηθούν να πατούν πάνω σε banners. Ότι δεν σημαίνει αν πάτω πάνω σε banner, όλο και αφεύκω από το experience του site. Πώς το καταφέρεις το, επειδή banners είναι κάτι που υπήρχαν την τελευταία 20 ετία σχεδόν, που ήρθαν από το web 1.0 και πριν από 20 ετία, οπότε πώς καταφέρνεις να αλλάξεις το πράγμα. Ουσιαστικά, εντάξει, με το magic sauce, αν θέλεις, της πλατφόρμας μας, καταφέραμε μέσω στους κώδικες που κάνουν distribute τα banners στα διάφορα sites, να κάνουμε το space όπου εμφανίζουμε μέσα τον banner πιο interactive γενικά και πιο touchable σε διάφορα σημεία. Άρα, εσύ μετά αν πάτας κάπου κατευθείαν, έστελες σε κάπου αλλού. Μπορείς να πατήσεις μέσα στο banner και να απαντήσεις μια ερώτηση σε ένα στο quiz ή να κάνεις drag and drop κάποια brand icons στη σωστή θέση για να σου εμφανίσει ένα secret offer. Γενικά, κάναμε το χώρο που ήταν το banner μέσα touchable βασικά. Ήταν διαδραστικό, έκαμε interact. Ακριβώς. Βοήθησε. Άρχισε να πιάνει ένα σημαντικό traction, ειδικά στην Αγγλία που ήταν η βάση μας. Αλλά και στην Κύπρο μπορώ να πω, δηλαδή είχαμε πολλά εθαρρυντικά conversations και πολλά καλές ιδέες που διαφημιστικά γραφεία στην Κύπρο με προωθήσαν το banner format σε διάφορα websites. Και γι' αυτό έδωκε μας τη δυναμική που θέλαμε για να μεγαλώσει κάπως η Friends. Και επειδή μεγάλωσε σχετικά νωρίς η Friends G, είχε αγκαλιαστεί από το marketing agency περιβάλλον και στην Κύπρο και στην Αγγλία. Ήταν και πιο εύκολο για μας να βρούμε επενδυτές και πιο εύκολο για μας να κλείσουμε κάποιες καλές συμφωνίες με κάποια μεγάλα διαφημιστικά γραφεία όπως είναι η Media.com και όπως ήταν η Wavemaker. Ναι. Και στην Κύπρο είχαμε κάνει καλές συνεργασίες, αυτή με καλά, με την Digital 3 και μαζί με τους partners. Με την Digital 3 ήταν σε τούτη φάση που γνωρίσετε την Modular και ξεκινήσετε τα 3D. Επειδή θυμούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με το Κερκίδαν.net, που μπορεί να μας ορίζει ο φίλος ο Θωμάς ο Φραντζής τώρα, ότι είχατε δημιουργήσει έναν BMW X2 πάνω σε έναν banner του Κερκίδα και γύριζε και μπορούσες να το κάνεις modify, να το βάλεις χρώματα, να το δεις το X2 καλύτερα πάνω στον banner. Ναι. Τη διαδραστικότητα που έλεγαμε. Και γίνον, έκαμε explode. Δηλαδή... Να σου πω κάτι. Αν έπρεπε ποτέ να γράψω ένα βιβλίο, το chapter του βιβλίου μου, ναι, θα το ονόμαζα Kerkida.net The Ultimate Experience in Changing the World as We Know It. Να σου ζητήσω με το χέρι τώρα. Ξέρεις, την αφορά λαλούμε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε στην τύχη, αλλά η τύχη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς δημιουργείται και εξελίσσεται μια εταιρεία. Σίγουρα απλά δουλεύεις αρκετά και πολλά σκληρά, αλλά η τύχη είναι πάντα ένα σημαντικό παράγοντα. Σωστό συγχρονισμό. Σωστό. Ναι. Οπότε εμείς την περίοδο που αρχίσαμε να συζητούμε μαζί με την Digital 3G, μαζί με το Κερκίδα και μαζί με την BMW, το group του Πυλακούτα, να τρέξουμε κάποιες interactive διαφημίσεις, τον ίδιο καιρό είχαμε γνωρίσει μια εταιρεία στην Αγγλία, ονομάζεται Modular, οι οποίοι τα παιδιά έκαναν εξαιρετική δουλειά στο να κάνουν 3D renderings για διάφορα objects. Και αρχίσαμε να μιλούμε μαζί με τα παιδιά και είχαμε πει ότι guys, πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να πιάνουμε το 3D render source και να το βάλουμε μέσα στα banner ads μας και να κάνουμε το πρώτο 3D banner ad. Πρέπει να είναι φανταστικό, αν ακούγεται out of this world, αποκλείεται να ξαναγίνει ποτέ. Και κάνουμε διάφορα research and development testings για να πετυχαίναμε να μπορέσουμε να βάλουμε κάτι τόσο βαρετό όπως ένα 3D object μέσα σε έναν banner και να γίνει διαδραστικό. Εννοείται ήταν πολλά out there για την περίοδο που συζητούσαμε, αλλά για κάποιον περίεργο λόγο και είδαμε που δείχνει και τη δυνατότητα της Κύπρου σαν tech hub, η Κύπρος και κατά συνέπεια το group του Πυλακούτα αλλά και η Digital Trip το Κερκίδα.net ήταν η πρώτη που εξετρελαθήκαμε την ιδέα και πιέσαν να τη φέρουμε στη ζωή. Εδώ έκανα στη βάση να κάνετε launch βάση. Σωστό, okay. Σωστό. Και έτσι σε συνεργασία με τη Modular, χτίσαμε το πρώτο ever 3D banner που έγινε launch στον κόσμο και έγινε στο Κερκίδα.net μαζί με το X2 της BMW του group του Πυλακούτα. Και μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε μετά. Τα results ήταν
out of this world. Είχαμε περίπου 300% user engagement πάνω σε ένα banner ad, που το average engagement rate πάνω σε ένα banner ad είναι περίπου 1-2%. Είχαμε περίπου 67% click-through rate πάνω στο banner ad για να πατήσουν να πάνε να κάνουν book το test drive, που το average click-through rate σε ένα banner ad at the time ήταν 0.5%. Και είχαμε περίπου 70 άτομα που εκλείσαν στην test drive μέσω του banner ad. Άρα ήταν όλοι υπερβολικά happy, όλοι κερδίσαν, αλλά νομίζω παραπάνω που όλους, in a long-term perspective, είχαμε κερδίσει εμείς. Διότι τούτον έφερε μας, έδωσε μας παραπάνω confidence boost, και στα παιδιά στη Modular έδωσε τους παραπάνω confidence boost και μπορούσαμε να κάνουμε να identify ένα market το οποίο δεν το είχαμε σκεφτεί τόσο ξεκάθαρα at the time. Οπότε με τα results που πιάσαμε μέσω του Κερκίδα, δημιουργήσαμε ένα case study και αρχίσαμε και προωθήσαμε λίγο παραπάνω το concept των 3D ads, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, στην Αγγλία βασικά που ήταν και η βάση μας. Οι πρώτοι που δεχτήκαν να κάνουν κάτι αμέσως μετά από το Κερκίδα στην Αγγλία ήταν οι Sainsbury's. Μόλις το είδαν το πράγμα, το Sainsbury's θεωρήσαν ότι ήταν ένα πολλά critical opportunity που πρέπει να δοκιμάσουν πάνω στο δικό του στο marketplace, ειδικά γιατί κοντεύκαν τα Χριστούγεννα και την περίοδο, να προσπαθήσουν να προωθήσουν συγκεκριμένα προϊόντα τους στους users τους in a 3D display. Οπότε με το που καταφέραμε και φέραμε τον Πλακούτα, ο αμέσως προηγούμενος πελάτης ήταν ο πιο μεγάλος retailer στην Αγγλία. Οπότε τούτον επιβεβαιώνει και κάτι που μας είπαν και άλλοι καλεσμένοι στις προηγούμενες εκπομπές, ας πούμε ο Κωνσταντίνος Σαμουήλ ή ο Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, ο chief scientist, ότι η Κύπρος μπορεί όντως να είναι το launchpad σου, δηλαδή να είναι η βάση να ξεκινήσεις και μετά πάρεις την τεχνολογία σου αλλού. Οπότε το παράδειγμα της Κύπρου έδωσε σου αρκετό και confidence για την εταιρεία σου και την Modular που ήταν σε έργα και μετά να πούμε τι έγινε. Αλλά και στους νέους σου πελάτες για να μπεις και να πιέσεις έναν group όπως η Sainsbury's μέσα στην Αγγλία. Ακριβώς. Εντρομερό leap τούτο, δηλαδή ναι, ναι. Που το σημείο α στο σημείο β, εσύ είπες το σημείο α στο σημείο z. Ναι, δηλαδή έρχεται λίγο το aspect of luck, αλλά being at the right time at the right place as well. Δηλαδή, είναι αντελιά κουτουρού, αν θέλεις το μεγάλο να μεν, ήταν λίγο στοχευμένο ότι ήθελα να πετύχουμε, αλλά δεν πιστεύκαμε ότι να είχαμε το hockey stick demand και το hockey stick effectiveness straight away. Αλλά ναι, για μας η Κύπρος, χωρίς να το επιδιώκουμε, ενώ έτυχε, αλλά για μας ήταν πολλά σημαντικό step στην ανάπτυξη της εταιρείας μας, ήταν σημαντικός παράγοντας. Ας πούμε, και γιόμπλο άλλο πάντα σε διάφορους που με ρωτούν, η Κύπρος, όπως είπες και εσύ, είναι ένα φοβερό testing ground, διότι γεννήσκεται στην Κύπρο, δεν επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορεί να πάει πολλά καλά, μπορεί να πάει πολλά χαλιά, αλλά πιάνει σημαντικά experiences και σημαντικά understandings του market. Δηλαδή, το user behavior στην Κύπρο είναι τόσο διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο, απλά ένα πολλά πιο μικρό sample. Ναι, το οποίο όμως είναι αρκετά representative το πώς να αντιδράσουν οι υπόλοιποι users σε άλλες χώρες. Ναι. Και πιάνει το, you optimize it, you iterate it, and then you're ready to deploy it όχι αλλού, παντού. Που ισχύει τούτον, επειδή σαν κοινωνία να το πούμε, σαν λαός οι Κύπροι, κάτι που μας αποδίδει και το World Economic Forum στις μελέτες που έκαμε και εκεί πέρα, είναι ότι η τεχνολογική ετοιμότητά μας, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ψηλή. Δηλαδή, ναι, είμαστε σε καλό σημείο να απορροφούμε νέες τεχνολογίες, να είμαστε technologically literate, να το πούμε έτσι, να είμαστε γνώσεις της τεχνολογίας. Οπότε, ναι, το κοινό της Κύπρου είναι αρκετά μορφωμένο και έτοιμο να δώσει μια καλή απάντηση σε νέα testing technologies, τα οποία να δοκιμαστούν και μετά να φκούσουν και στο εξωτερικό. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να ξεφοηθούμε και να φύγουμε το complex ότι η Κύπρος είναι αρκετά technologically prolific για να έχει disruption innovation. Αν δώσουμε λίγο παραπάνω chance, νομίζω να μπορούμε να κάνουμε τεράστια innovation opportunities driven out of Cyprus. Ναι, και άλλο παράδειγμα που γίνεται πρόσφατα ήταν τα κέντρα αριστείας, τα RISE βασικά, που επουλήσαν τεχνολογία τους, αν δεν κάνω λάθος, για animation, τη Sony Pictures, παγκόσμια. Οπότε πάμε πίσω τώρα στη Frenzy, η οποία κλείσει φωνία με τη Sainsbury's και σε κάποιο σημείο δαμέ
συνενώνεστε με την Modular για να γεννηθεί 3Dium, μάλιστα, που είναι η εταιρεία που είσαι τώρα CEO. Οπότε, πες μας λίγο πώς έγινε τούτη αλλαγή, τούτο το merch. Ναι, εντάξει, περάσει τελείως καιρός, οπότε κάποια κάποια details, αλλά στην ουσία το τι έγινε είναι ότι όταν αρχίσαμε να έχουμε το demand για τα 3D banner ads και κατά συνέπεια πολλά brands και agencies με leader της Sainsbury's θέλαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για τα δικά τους, τα commercial needs. Οι investors της Frenzy, αλλά και οι investors της Modular, αρχίσαν να σκέφτονται με την εμπειρία τους ότι this can be something bigger than what it is now. Και επειδή τον είδαν και οι δύο εταιρείες προσπαθούσαν να κάνουν fundraising individual για να μεγαλώσουν, δεχτήκαμε μια θετική πίεση, αν θέλεις, από τους investors των δύο εταιρείων να συγχωνεύσουν τις εταιρείες, γιατί πιστεύκαν ότι synergies here will be tremendous. Άρα ένα σενάριο στον τρία. Ναι, κάμε οι συνεργίες, όπως είπες. Exactly. Και πιέσα μας με τον δικό τους τρόπο βασικά να καταλάβουν ότι η μια εταιρεία γεμίζει την άλλη. Η Frenzy μπορούσε με το B2B, το software as a service, την πλατφόρμα της, να δώσει όλο το know-how στην Modular. Η Modular με τα know-how της για 3D renderings, για optimization of 3D objects, να φέρει το know-how στη Frenzy και μαζί να κάνει μια εταιρεία η οποία μπορεί να κάνει introduce ένα 3D augmented reality experience, το οποίο μπορεί να είναι applicable σε όλα τα sites, σε όλα τα digital channels on the go. Ευτυχώς, οι πλήστοι, οι stakeholders των δύο εταιριών καταλάβαν το vision. Και μετά που βρεθήκαμε μια νύχτα και πήγαμε αρκετές μπύρες και φάμε ωραία nachos και chicken wings, ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε και θέλαμε να κάνουμε το merge. Πώς έγινε το συγχώνευση, sorry που σε αγαπητό πάλι, πώς έγινε το συγχώνευση, επειδή είπες κάποιοι που τους stakeholders ήταν investors, είτε δουλεύκαν στην εταιρεία, πήραν το καλά, φαντάζομαι μια συγχώνευση δύσκολο πράγμα, επειδή ενώνονται επιχειρηματικά μοντέλα, τεχνολογίες, ακόμα και κουλτούρα. Οπότε, πώς το επήρασαν, εκείνοι που εν τους άρεσε να το πούμε έτσι, εμείναν μες στην εταιρεία, εφίαν, τι να σου πω, είπες μια λέξη που για μένα είναι κλειδί, είναι που είναι η κουλτούρα, και περισσότερο είναι και το aspiration, αλλά και το ambition, και σε πιο λιότερο level το level of egoism. Υπάρχουν δύο ειδών entrepreneurs. Οι entrepreneurs που they shoot an aim for the stars, και οι entrepreneurs που they live in the now and they want to make quick money and see what's going to happen. Όσοι μπορούσαν να αφομοιώσουν το ambition, το ότι να χτίσουν κάτι bigger than us, το ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε push, να κάνουμε disrupt αρκετά fundamental elements της τεχνολογίας μες στο internet world as we know it, δεν το σκεφτήκαν ιδιαίτερα, ενώ μετά από τις κομπήρες ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε με τζίνους. Ήταν τζίνοι που εθωρούσαν στο μέλλον, ας πούμε, το long term. Ναι, ακριβώς. Υπήρχαν όμως και δύο άλλα παιδιά, οι οποίοι ήταν και γίνοι συνέδεροι στην ομάδα της Modular, οι οποίοι είπαν, παιδιά, το που θα κάνετε είναι πολλά ρυψοκίνδυνο, να χάσουν πολλά λεφτά, εν έχει κάποιον άλλο που το κάνει, άρα σημαίνει ότι είναι δύσκολο να γίνει. We are out. Δεν έχουμε το gut, ούτε την όρεξη να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο we think it's too premature for its time. Και για τον λόγο συνεχίσαν μόνοι τους να κάνουν συντζο με κανένα στη Modular, αλλά δεν ήθελαν να είναι part of it. Και οι υπόλοιποι founders μαζί με την ομάδα της Frenzy αποφασίσαν ότι no hard feelings, there's no emotions in business, let's go and rock the world. Mm-hmm. Και με συνοπτικές διαδικασίες και με αρκετά λεφτά που εξοδεύσαν σε δικηγόρους και σε Big Four εταιρείες, καταφέραμε και βρήκαμε τη χρυσή τομή στα shareholding agreements, στα resolutions, στα new articles associations. Εντάξει, τα σχετικά. Και τώρα πήγαινε αρκετά καλά. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω μετά, κάποιος που είσαι επενδυτές σας, εσείς σε εσάς και πιάσετε πελάτες στην Disney, πιάσετε άλλους πελάτες όπως τη Rolex. Θέλεις να μας πεις λίγο για τούτα. Ναι, όπως είπα, ήταν όλα πολλά natural. Δηλαδή, το merger έγινε πολύ εύκολα. Οι ρόλοι που αναλαμβάνει ο καθένας αναθέθηκαν πολύ εύκολα. Οπότε,
ήταν ούλα σαν να ήταν τεστ να γίνουν. Και οι επενδυτές μας, επειδή ήταν τόσο υπέρ του της εταιρείας να δημιουργηθεί, ήταν αρκετά excited. Και είδαμε που είναι πολύ σημαντικό κιόλας στο fundraising κάθε εταιρείας να θυκαλεί σωστούς επενδυτές. Γιατί προπάντων είναι το chemistry μεταξύ των founders και των επενδυτών. Οπότε αν έχεις καλό chemistry, είναι ξεκάθαρα. Και λάθη να γίνονται, οι επενδυτές είναι πάντα για να σε βοηθήσουν και να σε βοηθήσουν να μεγαλώσεις την εταιρεία, γιατί στην τελική και οι δύο είναι να αποφεληθούν όσο πιο πολλά μεγαλώσεις την εταιρεία. Και έτυχε εμάς οι επενδυτές μας να ήταν όλοι ex Unilever, Marketeers, ex Reckon-Benckiser, Global Brand Directors, κάποιοι που γίνονται δουλεύκαση στην Amazon, οπότε ήταν πολλά connected. Και in no time, γιατί ήταν τόσο excited για το project, αρχίζανε, στέλνανε emails και κάνουν μας connect με τους πάντες και ήταν πολλά πιο φύλλο να ανοίξουν οι πόρτες. Είχαμε ήδη πολλά καλά results να ανοίξουμε που την BMW και τη διαφήμιση, πολλά καλά results να ανοίξουμε που συνεργάζα μας με τη Sainsbury's. Και in no time, κλείσαμε πελάτες όπως είναι η JD Sports, η Disney, η Farfetch, η Diageo, η Mercedes, η Nissan, η Rolex. Και χωρίς να καταλάβω, μέσα σε 9 μήνες είχαμε βρεθεί με περίπου 680 users πάνω στην πλατφόρμα μας. Είχαμε βρεθεί με τις top εταιρείες σε διάφορα industries να κλείνουν enterprise level packages να συνεργαστούμε με τη 3D. Και είχαμε περίπου 4,500 published 3D and AR solutions across the web. We were in the perfect time to start pushing to become the leaders in the market. Και μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Ναι, ήθελαμε να το κρατήσουμε λίγο έκπληξη, αλλά λόγω της φιλίας μας και λόγω του ότι ήβρες μας εσύ at the right time, at the right place. Είμαι και εγώ το χαιρός. Ναι, είμαστε σε πολλά ευχαριστή θέση να ανακοινώσουμε ότι μόλις εκκλείσαμε το pre-series A round μας με 2 εκατομμύρια δολάρια, με επενδυτές όπως είναι ο Global Brand Director και Vice President της Dow Egberts στην Αμερική. Και όπως είναι το fund του You and Mr. Jones, που είναι το πιο μεγάλο brand tech group, αξίζει ένα billion dollar valuation, οι οποίοι πιάνουν brand tech technologies και κοντούνται σε όλα τα μεγάλα brands στην Αμερική. Πρέπει να κάνουμε social distancing, αλλά respect to you. Well done, το ζητάνε και στην ομάδα. Εντάξει, χάσαμε λίγα μαλλιά, χάσαμε λίγο τις ώρες ύπνου, αλλά μια χαρά είσαι. Καταφέραμε τα. Μπράβο σας. Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, ερχόμαστε σε ένα τέλος πες, θέλω να μας πεις τι είναι τα επόμενα βήματα για την 3D και πώς βλέπεις γενικότερα το space του Immersive 3D και του AR. Σε δύο sentences να δούμε. Εντάξει, κοίτα. Τα drivers βασικά που κουντούν την τεχνολογία να αναπτυχθεί είναι τρία. Το πόσο advanced γίνονται τα browsers, το Chrome, Safari, Linux, Brave κτλ. Διότι όσο πιο advanced γίνονται, τόσο πιο εύκολα μπορούν να δέχονται τα 3D και mixed reality experiences πάνω τους. Που μπορώ να σου πω ότι σε ένα σημείο τώρα που είναι φανταστικό το πόσο εξελιχθήκαν, άρα μπορούμε να κάνουμε φανταστικά product displays πάρω σε διάφορα online shops, μέσα σε διάφορα social media channels, μέσα σε newsletters, απίστευτο. Το δεύτερο σημαντικό fundamental, και για κάποιους μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι η αλήθεια και είναι το μέλλον, είναι το 5G. Με το introduction του 5G, πλέον το Wi-Fi είναι αχρίαστο, ενώ οι ταχύτητες που πιάνουμε σε internet είναι απίστευτες οπουδήποτε, οπότε μπορείς κάλλιστα να κάνεις load πάνω στο browsing experience σου 3D, augmented reality within seconds και κάνει το experience σου πολλά πιο smooth, πολλά πιο fluid για να μπορούν και users να θεωρούν τα προϊόντα καλύτερα. Σωστό. Έτσι φέρνει σε ένα πιο elevated lifelike experience στο online shop, όπως τώρα τα static με φωτογραφίες. Το τρίτο σημαντικό σημείο είναι το COVID. Το COVID έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταλάβουν οι εταιρείες ότι δεν μπορούν πλέον να αγνοούν το power of online. Θεωρούμε τεράστιες εταιρείες να κάνουν shift 60-70% του budget τους πάνω σε mobile first και digital first τεχνολογίες και ήδη για κάποιες εταιρείες 60% του revenue τους έρχεται από online shops τους πλέον. Άρα κάπου είναι obsolete τα physical shops. Το H&M έκλεισε 250 καταστήματα τον περασμένο μήνα. Ναι, το H&M έκλεισε πάρα πολλά καταστήματα. Πάτησε το Victoria's Secret. Είδαμε την Patek Philippe να πουλάει για πρώτη φορά online ρολόγια. Απίστευτο. Δηλαδή,
Είμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά το digital, έλα ότι είναι να κάνει overcome το physical shop, αλλά σίγουρα να το δώσει παραπάνω validity και πολλές εταιρείες πρέπει να σκέφτονται «ΟΚ, okay, για να υπάρχω πρέπει να έχω online shop, πρέπει να έχω πάρα πολλά καλό online shop, ασχέτως το ότι έχω έναν πάρα πολύ ωραίο physical shop». Και τούτον... Eventually μπορείς να το κάνει overcome, δηλαδή πλέον είναι impossible το πράγμα. Σίγουρα. Η αλλαγή γίνεται. Σίγουρα. Σίγουρα κοστίζει πολλά πιο λίγα στην εταιρεία να έχει ένα digital store και να μην maintain παρά ένα physical. Αλλά εντάξει, πάντα υπάρχει και το human element μέσα, το human factor που θέλει να κρατάς. No. Οπότε ναι, πιστεύω ότι we're still at day one για το που είναι να εξελιχθεί το 3D και το AR. Εμείς μέσα σε ένα χρόνο είδαμε εταιρείες που δειλά-δειλά το δοκιμάζασαν σιγά-σιγά να μετατρέπουν 2.000-10.000 προϊόντα τους σε 3D JR για να τα βάλουν μέσα στα online shops τους. Ήδη θεωρούν και εταιρείες να το κάνουν συμπλέντ και μέσα στο physical world το AR με διάφορα QR codes που βάλουν σε smart packaging ή μέσα σε διαφημίσεις για να μπορείς να σκανάρεις με το QR code σου για να δεις το περιόν σε 3D AR μπροστά σου. Και κατά συνέπεια μετά που η Google και η Apple αρχίσαν να λανσάρουν software και hardware που να δημιουργάτε το capability σε εμάς τις εταιρείες που ασχολούνται στην εξαιρετική να πιάνουμε το software τους και να δημιουργούμε even better experiences for AR and 3D. Νομίζω ότι in the very, very near future το 3D AR είναι ακριβώς όσο normal για ένα user να θεωρεί φωτογραφίες. Mike Moore, thank you. Very enlightening. All the best, επειδή όπως μας πες και εσύ το πάρτι τώρα ξεκινά και είσαστε στη σωστή θέση με σωστό funding και σωστούς πελάτες και είμαι σίγουρος ότι σύντομα να έχουμε ένα ακόμα παραπάνω update. Και θα τα ξέρεις όλα πάντα πρόσδαμε, εσύ. Υποσχεθήκες το. Λοιπόν, ευχαριστούμε σήμερα που ήταν το Future Talks. Ήταν μια εταιρεία η οποία όχι απλά είναι σε ένα space του augmented reality το οποίο μεγαλώνει ραγδαία και τώρα ξεκίνησαν να κάνουν ακόμα παραπάνω αλλαγές, αλλά η οποία ήδη έχει πελάτες όπως την Disney, τη Sainsbury's, Rolex όπως αναφέραμε, έχει 2 εκατομμύρια δολάρια funding που μόλις κλείσεται και το πιο σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε από την Κύπρο, οπότε πλέον βλέπουμε ακόμα περισσότερες εταιρείες όπως την Blend που είχαμε σε προηγούμενο επεισόδιο που ξεκίνησαν από την Κύπρο και πας στο εξωτερικό, παίρνει τεχνολογία στο εξωτερικό και μεγαλώνω στο εξωτερικό σε συνεργασία με άλλες εταιρείες μεγαφύρια. Ευχαριστούμε που παρακολουθούσατε το Future Talks. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Τώρα το ίντερνετ τρέχει με φως. Κοίταξε πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις, πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Σίτα Fiber. Ίντερνετ σε πραγματικό χρόνο. Με τεχνολογία έτοιμη για το μέλλον. Ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και 1 gigabit per second download και 100 megabits upload σε τιμές που δεν έχεις ξαναδεί. Ήρθε η ώρα να ζήσεις την εποχή των οπτικών ινών στην Κύπρο. Σίτα Fiber. Δες πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις.